Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε αναθεώρηση των προβλέψεών του για τα πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδος, την εξέλιξη των δημοσίων δαπανών και την πορεία μείωσης του χρέους έως το 2023, προχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υιοθετώντας πιο αισιόδοξες παραδοχές για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την έκθεση, αναθεωρεί πλέον το στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος το 2017 στο 4,2% του ΑΕΠ από το 3,7% και αναμένει πως το 2018 το πλεόνασμα θα δημορφωθεί στο 3,5% του ΑΕΠ και όχι στο 2,9% που εκτιμούσε τον Απρίλιο. Από την αρχή του χρόνου, οι τραπεζικοί τίτλοι καταγράφουν απώλειες 40%, με τα πιστωτικά ιδρύματα να χάνουν πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αχίλιο πτέρνα της μεταμνημονιακής εποχής, δυστυχώς αποδεικνύονται οι τράπεζες, γεγονός που αποτυπώνεται με τα πιο ζωφερά χρώματα στο χρηματιστηριακό ταπλό τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Το Insider.gr διερευνά το τραπεζικό δράμα και συζητά με τραπεζίτες και παράγοντες της αγοράς, παρουσιάζοντας τι σχεδιάζεται και την αντιστροφή του κλίματος σε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Εκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο από τα έσοδα του κράτους και τον κλάδο των καυσίμων, από το λαθρεμπόριο και την οθεία, ενώ οι επιχειρήσεις βάλλονται ταυτόχρονα από την βαριά φορολογία και την απειλή προστίμων, τα οποία ενδέχεται να επιβληθούν λόγω θεσμικών στρεβλώσεων, όπως αναφέρουν στελέχη του κλάδου. Ήδη εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης έχουν κλείσει χιλιάδες πρατήρια κατά τη τελευταία δεκαετία, υπολογίζονται στα 6,5 με 8.000, ενώ σταδιακά μειώνεται και ο αριθμός μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαιοειδών. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει στις 627,55 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,22% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.